Ολοκληρώθηκε το έργο της αποκατάστασης της στέγης του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο άμεσα και εντός οκτώ ημερών, όπως είχε αναφέρει στο σταθμό μας πρόσφατα η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Τένια Ριγάκου. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της κεραμοσκεπής του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο. Υπενθυμίζεται ότι την 12η Ιουνίου ο και Κεραυνών έπληξε τη στέγη του Ιερού Ναού με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά. Πιο συγκεκριμένα μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Τοπικής Εφορίας Αρχαιοτήτων, εγκαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ εργολάβος και ξεκίνησε η αποκατάσταση της στέγης του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Υπενθυμίζουμε ότι στις 12 Ιουνίου φωτιά είχε ξεσπάσει το μεσημέρι στη σκεπή του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Η φωτιά είχε εκδηλωθεί στην κεραμοσκεπή μετά από ομοβροντία κεραυνών και είχε προκαλέσει σημαντική καταστροφή στην οροφή του Ιερού Ναού. Παρότι στην περιοχή δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο η κατάσβεση αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολη. Στο σημείο είχαν επιχειρήσει οκτώ οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ οι υπάλληλοι της εφορίας αρχαιοτήτων απομάκρυναν το τέμπλο, τις εικόνες και τα ανυπολόγιστης αξίας αντικείμενα, που βρίσκονταν μέσα στο χώρο προτού αυτά καταστραφούν. Ο βουλευτή Κέρκυρα τη Νέα Δημοκρατία, κ. Στέφανο Γκίκας είχε επισημάνει τότε ότι πέραν τη επισκευή τη στέγη θα ελεγχθούν τα συστήματα πυρανείχνευση και πυροπροστασία και θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο.